Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα και ιδιαίτερα πραγματικά το χαίρομαι, γιατί έρχεστε εδώ επειδή αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Αγαπάτε το Θεό και αγαπάτε και το Λόγο Του. Ο Θεός, ο Χριστός, με την ανανθρώπισή Του στον κόσμο δύο πράγματα έκανε. Το ένα είναι. Έδωσε ένα ωραίο λόγο, ένα σωτήριο λόγο, κήρυξε έναν λόγο που δεν είχε ακουστεί ποτέ, και το δεύτερο ότι έδωσε το αίμα του για μας, για τα αμαρτήματά μας. Αυτά τα δύο βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο Ιερό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και το Άγιο Ποτήριο. Στο ένα πηγαίνουμε για να τον συναντήσουμε με το λόγο, δηλαδή τι μας είπε εκείνος, τι θέλει από μας, μας το έχει πει, τι ζητάει από τον άνθρωπο. Και το δεύτερο είναι να βάλουμε, κάποιος το είπε, τα δόντια μας στη σάρκα του. Και το δεύτερο είναι να κοινωνήσουμε αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι και το βασικό μέλημα του κάθε κληρικού. Ο κάθε κληρικός θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, όπως το έχουν ερμηνεύσει οι πατέρες της Εκκλησίας, και έχουμε πολλά συγγράμματα πλέον. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος, αν ενδιαφέρεται, να βρει πάρα πολλά πράγματα. Άρα ασχολείται όλη την εβδομάδα με το δεκάλεπτο κήρυγμα που θα κάνει την Κυριακή πάνω στο Ευαγγέλιο. Θα ακουστεί το Ευαγγέλιο και μετά εκείνος θα ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Αλλά για να ερμηνεύσει 10 λεπτά θα πρέπει να έχει κάνει μια προετοιμασία πολλών ωρών πριν. Και το δεκάλεπτο να είναι το καπόσταγμα, να είναι το καταστάλαγμα, έτσι, αυτού που διάβασε. Αυτό θα το μεταφέρει στον κόσμο. Αυτό θέλει από μας ο κόσμος. Αυτό θα ζητάτε εσείς από μας. Να σας ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο και μας ζητάτε να κάνουμε προσευχή για εσάς. Λέτε, Πάτερ, την ευχή σας. Δηλαδή, την προσευχή σας. Αυτό ζητάτε. Και καλά το ζητάτε. Αυτά τα δύο πρέπει να ζητάτε από μας. Καμιά φορά ο κληρικός μπλέκεται με πολλά πράγματα και μπορεί να χάσει και αυτήν την βαρύτητα στα πράγματα που ασχολείται. Το βασικό είναι να ασχολείται με τα του οίκου του, που λέμε. Να μην μπαίνει σε δουλειές άλλων. Κατά βάση να ασχολείται με αυτά τα δύο που σας είπα. Και αυτά τα δύο υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία, την οποία εμείς προσπαθούμε για την λειτουργία να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Και θα είναι γόνιμο αν, από ό,τι λέμε εμείς εδώ, όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία, όταν βρίσκεστε, κάτι να θυμάστε από αυτά που λέμε και να πείτε, το γνωρίζω αυτό. Α, αυτό σημαίνει αυτό που ακούω τώρα. Ή σε αυτό το σημείο στη Θεία Λειτουργία είμαστε τώρα. Πάει κάποιος, λέει, πότε τελειώνει η λειτουργία. Σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου, ούτε καν στη δομή της δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει γνώση. Να ξέρει δηλαδή πώς ξεκινάει η λειτουργία, πώς τελειώνει. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ρωτάει πότε τελειώνει. Τι θα πρέπει να λέει? Να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό θα είναι και η Βασιλεία του Θεού.
μία ατελεύτητη Θεία Λειτουργία. Αυτό θα ζούμε μετά το θάνατο. Μία λειτουργία στο διηνεκές. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία που κάνουμε, τη συμπόρευση που κάνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είχαμε πει, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει μπροστά του τι, τον Άρτο και τον Ίνο, τον Άρτο και τον Ίνο, το οποίο με τη βοήθεια, όχι, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να το λέτε αυτό. Και στα εγγόνια σας και στα παιδιά σας και στους μαθητές σας, ανάλογα με την ηλικία σας, να το λέτε. Δηλαδή να λέτε, πάμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα. Και ακόμα και στα μικρά παιδάκια που νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν, το ίδιο να λέτε. Θα κοινωνήσεις, παιδί μου, σήμερα το Χριστούλη. Θα κοινωνήσεις το Θεό. Έτσι να του λέτε. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σημείο είμαστε. Ο ιερέας έχει γίνει η μεταβολή. Ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έχουμε εκεί την ευχή αυτή της αναφοράς, στο τέλος της οποίας διαβάζουμε, την προηγούμενη φορά είπαμε σε τι μας ωφελεί η Θεία Κοινωνία, αν θυμάστε, σε τι μας βοηθάει, τι δώρο μας δίνει η Θεία Κοινωνία. Είχαμε πει για την άφεση των αμαρτιών μας, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε άξιοι. Ποτέ δεν θα είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Πάντοτε θα είμαστε οφειλέτες απέναντι στο Θεό. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Μετά λοιπόν από αυτό έχουμε μία παράγραφο η οποία λέει, τι μας λέει, για ποιον τελείται η Θεία Λειτουργία. Για ποιον τελείται. Κοιτάξτε, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Υπάρχει μία ενότητα. Οι κεκοιμημένοι και οι ζωντανοί, και οι κεκοιμημένοι είναι ένα πράγμα. Αν δείτε το δισκάριο, εκεί που βγάζουμε μερίδες, αυτό είναι όλοι, είναι ο Χριστός στο κέντρο και εμείς, ξέρετε, βγάζουμε μερίδες στην προσκομιδή ζώντων και κεκοιμημένων και όλοι μαζί αποτελούμε μια ενότητα. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα περιστατικό πριν από χρόνια. Ήταν μια κυρία η οποία έδωσε αυτά τα χαρτάκια που δίνει ο κόσμος για να μνημονεύονται και δεν έγραψε από πάνω, γράφουμε ή υπεργίας ή υπεραναπαύσεως. Δεν έγραψε λοιπόν. Και εγώ τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως. Ενώ αυτή τα είχε δώσει υπεργίας. Όταν λοιπόν της είπα ότι τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως, σχεδόν λιποθύμησε από την στενοχώρια της. Και λέει, τι θα πάθω, μου λέει τώρα, τι θα πάθουν οι άνθρωποι αυτοί. Λέω, είναι δυνατόν, λέω, να το πιστεύετε έτσι. Τίποτα δεν θα πάθουν. Δεν ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα μέχρι να τις συνεφέρω και να τις εξηγήσω ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού από αυτό που έγινε. Η ευθύνη είναι δικιά σου βέβαια, διότι δεν έγραψε από πάνω τι υπεργίας. Αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Γνωρίζει ο Θεός. Και προτού καν δώσεις τα χαρτάκια αυτά, τι χρειάζεται και η κάθε ψυχή, ή αν είναι στους ζώντες ή στους κεκοιμημένους. Έχουμε λοιπόν μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Μνημονεύουμε ζώντες, μνημονεύουμε και κεκοιμημένους. Τώρα ακούστε, λέει εδώ, είπαμε, για ποιους τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν. Προσφέρουμε τη λατρεία για ποιους, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένο.
δηλαδή εδώ, λέει ότι τη Θεία Λειτουργία την τελούμε από τον πρώτο, για τον πρώτο άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, μέχρι και όσους είμαστε σήμερα στη ζωή. Και ενώ έχουμε μία ενότητα, διότι όλοι αυτοί, τι είναι, όλες αυτές είναι κατηγορίες, θα τις λέγαμε, Αγίων, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Όλους αυτούς τους ενώνει κάτι. Τους ενώνει η πίστη στο Θεό. Η κοινή πίστη. Όλοι αυτοί τι είχαν, μια κοινή πίστη στο Θεό είχαν. Αλλά έχουμε και μία διαφοροποίηση, ανάλογα με τα χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Ένας έχει το χάρισμα του λόγου. Άλλος έχει το του προφορικού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα του γραπτού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα της ψαλμοδίας. Ανάλογα. Και αυτό συμβαίνει και με τους ιερείς μέχρι και σήμερα. Και είναι ωραίο να μην λέμε «Α, ο Α έχει αυτό αλλά δεν έχει το άλλο». Ναι, αλλά έχει το χάρισμά του ο καθένας, το οποίο πρέπει να το ανακαλύψει το χάρισμα αυτό, το οποίο τι είναι, ένα δώρο είναι από το Θεό, και βέβαια να το αντιπροσφέρει το χάρισμα αυτό στο Θεό. Θυμάμαι κάποτε βρεθήκαμε με ένα κληρικό ευλαβή σε μια εκδήλωση που ήταν ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και έλεγε κάποια ωραία τραγούδια. Επενέθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ για την παρουσία του και τη φωνή του. Ήτανε κάμποση ώρα και αναρωτήθηκε ο κληρικός που ήμασταν μαζί, λέει, είδες, λέει, τι ωραία φωνή που έχει, ναι, άραγε να ευχαρίστησε κάποτε το Θεό γι' αυτό? Δηλαδή τον επενούσαν όλοι για τη φωνή του, αλλά ουσιαστικά ο έπαινος αλλού έπρεπε να πάει. Σε αυτόν που του τη χάρισε. Και του έγραψε ένα μικρό χαρτάκι, εκεί όπως καθόμασταν στα καθίσματα, και του είπε, έχετε πολύ ωραία φωνή, συγχαρητήρια για την αυτή. Άραγε, έχετε ευχαριστήσει το Θεό για το δώρο που σας έκανε? Και του το έστειλε το χαρτί αυτό. Πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα εμείς ότι έχουμε, αλλά είναι άνωθεν δοσμένα. Είναι δώρα Θεού αυτά. Τα οποία τι κάνουμε, τα αντιπροσφέρουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο τραγούδι, θα λέγαμε, που πρέπει να πει αυτός ο τραγουδιστής, είναι ένα τραγούδι στον δημιουργό του και αυτόν δηλαδή που του έχει κάνει το δώρο να έχει αυτή τη φωνή, και ο καθένας στα δικά του χαρίσματα. Αυτό το είπα διότι υπάρχουν διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ορίζουν και ξεχωριστές κατηγορίες ακόμα και Αγίων. Έτσι έχουμε τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους Κήρυκες, τους Ευαγγελιστές, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές, όπως εδώ τους αναφέρει η ευχή. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε αυτό. Δηλαδή να σας πω λίγα λόγια για την κάθε μία από αυτή, πολύ σύντομα, από αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Και να το κάνουμε και διαλογικά, να ζητάω και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Λέει, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων. Ποιοι είναι οι προπάτορες? Ποιοι είναι οι προπάτορές μας? Από πού ξεκινάει το ανθρώπινο γένος? Η πρωτόπλαστη είναι, Γιώργο, ακριβώς. Η πρωτόπλαστη είναι. Αυτή είναι οι προπάτορές μας. Από εκεί ξεκινάει το ανθρώπινο γένος, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. Των προπατώρων λοιπόν, η πρώτη λέξη που στεκόμαστε. Είναι όλοι λοιπόν οι κατασάρκα πρόγονοί μας και κατά σάρκα πρόγονοι και του Χριστού, γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν εμάς, άρα και εκείνος έχει τους ίδιους προπάτορες,
αφού πήρε από το δικό μας γένος. Μάλιστα υπάρχει και Κυριακή αφιερωμένη στους προπάτορες. Τη λένε Κυριακή των προπατόρων, πριν από τα Χριστούγεννα. Τη θυμάστε που λέει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ. Είναι μια σειρά ολόκληρη από... ναι, Γενές 14 και τα λοιπά. Όλοι αυτοί ονομάζονται οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, ο Αβραάμ. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής. Οι προφήτες, μέχρι και ο πρόδρομος Ιωάννης, ο τελευταίος εκ των προφητών. Αξίζει να σας πω μία επισήμαση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με τη σειρά αυτών των Αγίων. Λέει ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Ισραηλίτες. Ξέρετε, εμάς τους Έλληνες, μας κάποιους από εμάς τους Έλληνες, τους ενοχλεί ότι ο Θεός διάλεξε τον Ισραηλιτικό λαό για να δώσει τον νόμο του. Έχουμε μία τάση να λέμε οι Έλληνες είναι πάντοτε οι πρώτοι, είναι πάντοτε οι καλύτεροι, όλα ξεκίνησαν από μας. Ναι, πράγματι υπάρχει ένας υπέροχος πολιτισμός ελληνικός που τον θαυμάζουμε και τον θαυμάζουν και όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ για να τον δουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ό,τι έχει γίνει πάνω στη γη έχει ξεκινήσει από τους Έλληνες. Στην περίπτωση της βίβλου, όπως το διαβάζουμε, ο Θεός διάλεξε αυτό το γένος. Το γένος των Ισραηλιτών για να ξεκινήσει και να δώσει τον νόμο. Όχι βέβαια για να μείνει εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, σε καμία περίπτωση. Από εκεί να ξεκινήσει και μέσα από τη λεκάνη της Μεσογείου να προκύψει, να πάει παντού. Έτσι, να πάει στην Ευρώπη. Όπως και έγινε. Δόθηκε το μήνυμα και μετά μεταλαμπαδεύτηκε αυτό το μήνυμα παντού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει μια ωραία επισήμανση, ότι περισσότεροι λέει από αυτούς που μνημονεύονται εδώ, οι προπάτορες που λέμε, είναι Ισραηλίτες. Γιατί? Για να καταφανεί από το Θεό ότι οι Ιουδαίοι δεν αποκηρύχθηκαν αδίκως, ούτε παραλόγως, ούτε αναξίως από το Θεό. Δηλαδή, ενώ έλαβαν τον νόμο εκείνοι και θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα, οι ίδιοι είναι που προδίδουν τον Χριστό, οι ίδιοι είναι που απομακρύνονται από αυτό, το σταυρώνουν. Δεν έχουν δηλαδή καμία δικαιολογία οι ίδιοι, έτσι. Και τελικά το μήνυμα τι λέει? Ακούστε, δεν έχει ο Χριστός συγγενείς με αυτή την έννοια. Συγγενής του Χριστού είναι όποιος ακολουθεί τον νόμο του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισραηλίτης, είτε όπου βρίσκεται πάνω στη γη. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Θυμάστε που έχασαν το παιδί τον Ιησού, τον Χριστό, οι γονείς του, και το έψαγναν να σας βρουν και λέει, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, αγωνιούσαμε. Πού είναι? Μητέρα μου και πατέρα μου. Πού ήτανε? Στο ναό ήτανε. Πατέρας και μητέρα μου είναι όποιοι τηρούν τον νόμο. Αυτήν. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Ακούστε ωραία έκφραση. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Τήρησε τον νόμο του. Και τότε γίνεσαι πατέρας. Σε υιοθετεί ο Θεός. Ποια ανώτερη υιοθεσία από αυτή? Να σε υιοθετήσει ο Θεός. Το μεγαλύτερο. Να σε πάρει ο Θεός την προστασία του. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Αυτό που λένε κάποιοι, έχω το Θεό μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνος μου. Έχουν φύγει όλοι στο σπίτι. Δεν φοβάμαι. Αισθάνομαι μία παρουσία. Αισθάνομαι κάποιος να με φυλάει. Δεν χρειάζεται να ανοίξω την τηλεόραση για να μην αισθάνομαι μόνος μου. Η ίδια η ψυχή μου έχει την αίσθηση ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Είναι μεγάλο πράγμα να το έχεις αυτό. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ των προπατώρων, το μυαλό σας που θα πηγαίνει? Στον πρώτο άνθρωπο από
τους πρωτόπλαστους, έτσι, αυτοί είναι οι προπάτορές μας, που είπαμε είναι και προπάτορες του Χριστού. Πατέρων, το ίδιο. Οι πατέρες μας είναι αυτοί, προπατόρων, πατέρων. Το ίδιο λέμε. Πατριαρχών, θέλω να σας πω και να σταθώ λίγο σε αυτό, για το τι είναι η... Πατριαρχών είπα, πατριαρχών. Οι πατριάρχες είναι αυτοί που γνωρίζουμε, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι. Αυτοί που μνημονεύονται και από τον Χριστό, γιατί λέγουν ό,τι έκαναν οι πατέρες σας. Οι πατέρες, συνεχώς λέγεται αυτό, οι πατέρες είναι αυτοί που έλαβαν τον νόμο. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν και ετοίμασαν το έδαφος για να έρθει ο Χριστός. Αλήθεια, γιατί δίνεται σε αυτό το λαό το μήνυμα? Γιατί πρώτοι αυτοί λαμβάνουν το μήνυμα? Γιατί οι Ισραηλίτες έπρεπε να λάβουν το μήνυμα? Έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σε αυτό? Ίσως γιατί θα διασπαρθούν πολύ σε όλο τον κόσμο. Ναι, ίσως θα διασπαρθούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα έλεγε κάποιος ότι μπορούσε να γίνει και στους Έλληνες αυτό. Ότι μπορούσαν και αυτοί να απλωθούν και να μεταδώσουν το μήνυμα. Μήπως είναι κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο αυτός ο λαός, που ήταν πιο κοντά στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού, για να τους επιλέξει να δώσει εκεί το μήνυμα πρώτα? Σας πω μια ιδέα. Επειδή έχουν μονοθεϊσμό, ένας Θεός, παντού στη γη υπάρχει ειδωλολατρία. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Χριστός, είναι πιο εύκολο να εισέλθει στον κόσμο μέσα από ένα λαό που είναι ετοιμασμένο στη μονοθεία. Καταλάβατε τι είπα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινάει λοιπόν σε αυτό το λαό, επειδή είναι, πιστεύουν, στον ένα Θεό. Στον ένα Θεό. Φανταστείτε ότι οι Έλληνες, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα για να μιλήσει στο Θεό, για το Χριστό, μίλησε για το Χριστό και την Ανάσταση. Και τότε οι πρόγονοί μας θεώρησαν ότι αυτοί οι δύο ήταν θεοί. Ζευγάρωναν τους θεούς. Ζευγάρωναν τους θεούς. Και λέει Χριστός και Ανάσταση. Είναι αυτό που λένε μερικοί, σήμερα ποια είναι, τι γιορτάζουμε, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, μεγάλη χάρη της Αγίας. Δεν γνωρίζει καν ότι πρόκειται για γιορτή του Χριστού, έτσι, λοιπόν, και της αναλήψεως και άλλες. Αυτό βέβαια είναι για να στενοχωριόμαστε και είναι για να μπαίνουμε σε αγώνα κατήχησης μεγαλύτερης των ανθρώπων. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι είμαι στους πατριάρχες, έτσι. Αυτοί, μάλλον είπα πριν, ότι για ποιο λόγο επιλέγεται ο λαός αυτός για να δοθεί το πρώτο μήνυμα, και είπαμε ότι ο λόγος είναι η μονοθεία. Ήταν ευκολότερο να γίνει αποδεκτό αυτό το μήνυμα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, το είπαμε και πριν, ότι οι ίδιοι δεν αποδέχθηκαν για άλλους λόγους την παρουσία του Χριστού. Περίμεναν άλλο από τον Μεσσία και άλλο μήνυμα ήρθε να φέρει. Τι έχω πει μέχρι τώρα? Υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών. Εκεί είμαι. Τώρα το επόμενο είναι προφητών. Όταν ακούτε τη λέξη προφήτης, τι έρχεται στο μυαλό σας? Ποιος είναι ο προφήτης? Μιλήστε ελεύθερα. Αυτό που σκέφτεστε. Ποιος είναι ο προφήτης? Αυτό που βλέπει κάτι πριν το δει η μάζα. Ακριβώς. Προ και φημί. Προ και φημί. Προλέγω. Είναι αυτός που προλέγει. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι ο προφήτης δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Προ και φημί.
Το προ και φημί δεν είναι προ και λέγω, είναι λέγω εκ προς αντί κάποιου άλλου. Ο Θεός θέλει να πει, ο Θεός θέλει να μιλήσει στο λαό, αλλά ο Θεός δεν έχει στόμα και χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους για να δώσει τον νόμο του. Αυτοί είναι οι προφήτες. Είναι το στόμα του Θεού στη γη. Επιλέχθηκαν αυτοί για κάποιους λόγους. Ήταν ικανοί να το κάνουν αυτό το έργο και τους διάλεξε ο Θεός. Όπως είναι και ο κληρικός. Γιατί τον λέμε κληρικό τον ιερέα? Γιατί του έπεσε ο κλήρος. Από την πόλη μας που έχει 10.000 κατοίκους, 2-3 ανθρώπους τους διάλεξε ο Θεός και τους λέει εσείς ελάτε εδώ γιατί θέλω να κάνετε ένα ειδικό έργο, μια ειδική αποστολή. Αυτό έγινε και με τους προφήτες. Τους διαλέγει λοιπόν ο Θεός. Και είπαμε ότι ο προφήτης δεν είναι αυτός που προλέγει μόνο, αλλά αυτός που λέγει αντί κάποιου άλλου. Είναι ο ανταυτού. Εκπροσωπεί το Θεό στη γη. Αυτός είναι ο προφήτης. Είναι το στόμα του Θεού, είναι η φωνή του Θεού στη γη. Ουσιαστικά και κάτι άλλο κάνει ο προφήτης και θέλω να σας το πω αυτό. Κάνει και κάτι άλλο σημαντικό ο προφήτης. Ξέρετε τι κάνει? Η κάθε κοινωνία, η κάθε εποχή, η κάθε κοινωνία σε κάθε εποχή έχει ένα πρόβλημα. Στις παλαιότερες, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε αιρέσεις πολλές. Πρωτογενείς. Και σήμερα έχουμε πολλές. Έχουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει και σε πολλά θέματα ένα ομιχλώδες τοπίο. Χρειάζεται λοιπόν ο προφήτης για να βρει το φάρμακο για την κοινωνία που πάσχει. Αυτό είναι ο προφήτης. Βυθίζει το μάτι του, το οποίο είναι πολύ δυνατό μάτι, ισχυρό μάτι, το έχει κάνει ο Θεός να είναι έτσι, και εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και μας δίνει τις λύσεις. Πέστε μου έναν προφήτη, πέστε μου 2-3 προφήτες που έζησαν στα χρόνια μας. Ο Όσιος Παΐσιος, ο Όσιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι σύγχρονοι προφήτες.
είναι αυτοί που εντοπίσανε το τι χρειαζόταν η κάθε κοινωνία και μας το προσέφεραν. Και εμάς η μέρημνά μας είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να αναδεικνύει συνεχώς προφήτες. Και να σας πω, δεν θα σταματήσει ποτέ ο Θεός να δίνει προφήτες. Γιατί η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία πάντοτε θα έχει το Άγιο Πνεύμα. Και αφού το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε θα έχουμε Αγίους και πάντοτε θα έχουμε προφήτες. Άρα λοιπόν ο προφήτης είναι και αυτό. Είναι αυτός, επαναλαμβάνω, που βρίσκει, που πάσχει αυτό το σώμα που λέγεται κοινωνία. Που πάσχει, που κρύβεται η αρρώστια. Το εντοπίζει με την χάρη του Θεού που έχει και σιγά σιγά θεραπεύει το σώμα εκεί που πάσχει. Προφητών. Μετά τους προφήτες είναι οι Απόστολοι. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο, θέλω την προσοχή σας. Θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μέσα σας και να πείτε όταν ακούω Αποστόλους, ποιοι είναι οι Απόστολοι. Γιατί είπαμε, τι λέμε τώρα, τις κατηγορίες για τις οποίες τελείται η Θεία Λειτουργία, έτσι. Τελείται και για τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ποιοι είναι, πώς είναι οι Απόστολοι. Ακούστε, υπήρχανε ομάδες Αποστόλων. Υπάρχει ένας στενός κύκλος, ένας μεγαλύτερος και ένας ευρύτερος κύκλος. Θυμηθείτε στα χρόνια του Χριστού. Στα χρόνια του Χριστού. Έχουμε τον πολύ κοντινό κύκλο που είναι ο Χριστός και ποιος μαθητής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος λέγεται και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί το λένε αγαπημένο ή αγαπημένο μαθητή? Επειδή έκανε εξαίρεση ο Θεός και αγαπούσε κάποιον πιο πολύ. Κάποιοι λένε επειδή ήταν ο μικρότερος, ήταν 17 ετών. Οι άλλοι ήταν μεγαλύτεροι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χριστός έδινε ανάλογα με το πόσο ήθελες να λάβεις και πόσο χωρούσες να λάβεις. Έτσι λέει. Στην μεταμόρφωση παίρνει τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μεταμορφώνεται μπροστά τους, δείχνει τη θεότητά του. Και τι έκαναν αυτοί? Έπεσαν κάτω. Ενώ αυτοί ήταν οι πιο προετοιμασμένοι από τους άλλους 12, γι' αυτό και τους επιλέγει, κι όμως αυτοί ακόμα δεν αντέχουν. Άρα έχουμε τον Ιωάννη, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, γιατί ο ίδιος αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό. Ο ένας κύκλος. Δεύτερος κύκλος, οι τρεις μαθητές, τους είπα πριν, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, η ομάδα των τριών. Πες εσείς την επόμενη ομάδα, είναι οι 12 Απόστολοι. Η επόμενη ομάδα είναι οι 70, οι 70, ευρύτερος κύκλος μαθητών που έχει ο Χριστός. Και η επόμενη ομάδα είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν, όπου πήγαινε ο κόσμος ακολουθούσε. Δεν ακούσαμε ποτέ κάποιον να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Και οι ειδωλολάτρες και άνθρωποι μακριά από την πίστη αισθανόντουσαν κάτι ιδιαίτερο όταν μιλούσε εκείνος. Ο Ζακχαίος, θυμηθείτε αυτόν τον σημερινό, τη σημερινή, τον άνθρωπο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, τι έκανε εκείνος? Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό. Προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό. Ανέβηκε ένας αξιωματούχος. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο που κάνει κάτι παιδικό, κάτι που θα κάνει ένα παιδάκι. Μα έτσι δεν πρέπει, έτσι δεν μας θέλει ο Θεός. Δεν μας θέλει με την αξιοπρέπειά μας και τον εγωισμό μας. Θέλει να βγάλουμε από πάνω μας αυτά και να τον ακολουθήσουμε με απλότητα και ταπεινότητα. Κοιτάξτε τι κάνει αυτός ο αξιωματούχος. Τα πετάει όλα στην άκρη αυτά και ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο για να τον δει. Για να τον δει. Δίνει μηνύματα πολλά το Ευαγγέλιο. Μία απλή περικοπή. Αυτός είναι ο ευρύτερος κύκλος. Είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Άρα πόσες ομάδες Αποστόλων είπα? Είπα τον έναν, τον Ιωάννη, τους τρεις,
Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους 12, τους 70 και τον όχλο, όλους δηλαδή που ακολουθούσαν και ήταν μαθητές και αυτοί του Χριστού σε έναν ευρύτερο κύκλο. Σήμερα Απόστολοι είναι όποιοι έχουν πάρει, όσοι βρίσκονται στην Αποστολική Διαδοχή. Οι Απόστολοι είχαν δικούς τους μαθητές, οι μαθητές δικούς τους, και έτσι φτάνουμε μέχρι και το σήμερα με μία αλυσίδα η οποία δεν διακόπτεται. Αν θα δείτε έναν κληρικό και θα του πείτε ρωτάμε ποιος σε χειροτώνησε, με χειροτώνησε ο τάδε επίσκοπος, πάμε πίσω, εκείνος ποιος τον χειροτώνησε, η τάδε επίσκοπη, η ιεραρχία αυτή, τον, ή ο Πατριάρχης και τα λοιπά. Αν πάμε όλα προς τα πίσω, αν ελέγξουμε αυτή την τη σειρά, φτάνουμε μέχρι το Χριστό. Φτάνουμε μέχρι το Χριστό και φανταστείτε. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος αρχιερέας ο Χριστός. Ο πρώτος επίσκοπος, πρώτος δεσπότης ήταν ο Χριστός. Και μετά από αυτόν έχουμε αυτή τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Όλοι αυτοί είναι Απόστολοι και οι σημερινοί κληρικοί. Και Απόστολος, θα σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο κάποιος που είναι κληρικός. Απόστολος μπορεί να είναι και ένας μοναχός, και Απόστολος μπορεί να είναι και ένας χριστιανός ο οποίος έχει αυτή την αγαθή διάθεση να μιλάει για τον Χριστό και στους άλλους. Όταν βέβαια είναι βέβαιος μέσα του για το ότι γνωρίζει την πίστη και έχει και αυτή τη διάθεση, είναι και αυτός ένας Απόστολος. Και οι γονείς μας μπορούν να είναι Απόστολοι. Αν μας μιλάνε για τον Χριστό, και αυτοί Απόστολοι είναι στη ζωή μας. Πολλές φορές όμως δεν μας μιλάνε για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί που έχουν γονείς που τους μίλησαν για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι, και αν δεν άκουσαν από τους γονείς τους για τον Χριστό, βρέθηκε ένας ιερέας στο δρόμο τους, ένας άλλος άνθρωπος, και τους είπε για τον Χριστό. Μακάριοι αυτοί, ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουν γιατί ζουν. Ξέρουν γιατί ζουν. Με συγκινεί πάρα πολύ, ας το δείτε αυτό σε μια παρένθεση, αυτό που γίνεται με εκείνον το μαθητή του μαθητή του Χριστού, ο οποίος πάει και του λέει του Χριστού στην επίγεια παρουσία του: «Κύριε, μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου?» Και ο Χριστός λέει: «Να τον θάψεις, μα ο πατέρας σου νεκρός ήταν. Όποιος είναι μακριά από το Θεό είναι νεκρός. Είναι νεκρός». Και του απαντάει με ένα λόγο που φαίνεται σκληρός, αλλά δεν είναι: «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Αν θες να πας να θάψεις το σώμα του, σπήγαινε». Αλλά ήταν ήδη νεκρός. Προσέξτε να μην αφήσουμε ανθρώπους να μείνουν νεκροί, χωρίς να κάνουμε τους διδάσκαλους και τους κήρυκες, με πιο πολύ προσευχή και λιγότερα λόγια, να προσευχόμαστε κανένας άνθρωπος από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, να μην χαθεί. Να προσευχόμαστε για αυτούς, για κάθε μία ψυχή, και μετά να μην μένουμε μόνο στους δικούς μας, αλλά να απλώνουμε το δίχτυ της μέρημνάς μας και της προσευχής για όλους τους ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος να μην χαθεί. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό να λέμε. Μιλάμε για τις κατηγορίες των Αγίων για τους οποίους γίνεται η Θεία Λειτουργία, και είπα για τους Αποστόλους. Λέω για τους Αποστόλους κάτι. Ποιοι είναι οι Απόστολοι, είπαμε. Ποιο είναι το έργο των Αποστόλων? Το έργο των Αποστόλων, αλήθεια, ποιο είναι? Του το είπε ο Χριστός το έργο των Αποστόλων. Να πάτε και να διαδώσετε παντού το μήνυμα του Χριστού. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο θάνατος. Έχει τελειώσει. Με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος δεν υπάρχει. Και όποιος πεθαίνει δεν πεθαίνει. Και αν πεθάνεις,
πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι σαφής ο λόγος. Έτσι, ο θάνατος δεν υπάρχει. Αυτό πηγαίνετε να πείτε. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, τι να τους κάνετε, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να τους λέτε να τηρούν τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το έργο. Λοιπόν, ακούστε τώρα οι Απόστολοι σαν εικόνα, σκεφτείτε το αυτό. Οι Απόστολοι τι καταθέτουν. Στείνεται ένα δικαστήριο και λένε κάποιοι, ο Χριστός είναι Θεός, ο Χριστός έγινε άνθρωπος, θέλουμε μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν. Και πάνε οι Απόστολοι, και λένε, εμείς μαρτυρούμε ότι έγινε, ότι ήταν άνθρωπος και ότι ήταν Θεός. Στο δικαστήριο δεν ζητούμε, δεν καλούμε μάρτυρες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες, οι Απόστολοι είναι οι μάρτυρες. Λέει, πού το ξέρετε, μα τα μάτια μας τον είδαν. Τα χέρια μας τον ψηλάφισαν, τον ακουμπήσαμε. Είδαμε τα θαύματά του, είδαμε τον παράλυτο, είδαμε ότι μετά από την δικιά του προσευχή σηκώθηκε. Ομολογούμε λοιπόν ότι πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Καταλάβατε τι κάνουν οι Απόστολοι? Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Κηρύκων, μια άλλη κατηγορία. Ποιοι είναι οι κήρυκες? Οι κήρυκες είναι αυτοί που μιλούν για το Θεό. Οι ιεροκήρυκες μιλάνε για το Θεό. Έχουν γνώση, έχουν βίωμα και μπορούν να μιλάνε για το Θεό. Πολλές φορές ιεροκήρυκας μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να λέει μία μόνο λέξη. Πολλές φορές παλεύουμε να πούμε πολλά στο κήρυγμα και ο κόσμος δεν θυμάται τίποτα στο τέλος. Πολλές φορές όμως ακούς έναν άνθρωπο που έχει μία έτσι πνευματικότητα, σου λέει δύο πράγματα και δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Πήγανε στο Άγιον Όρος σε κάποιον γέροντα φωτισμένον άνθρωπο και τον βρήκαν σε ένα κελί. Και αρχίζαν όλοι να ρωτάνε, γέροντα αυτό, γέροντα το άλλο. Ο καθένας ρώτησε για τα δικά του. Και είχε μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είπε τίποτα. Και του λέει ο γέροντας, εσύ δεν θα ρωτήσεις κάτι? Και απαντάει εκείνος, όχι γέροντα, αρκεί που σε βλέπω. Αρκεί που σε βλέπω. Το ίδιο το πρόσωπό του δηλαδή ήταν κήρυγμα. Δύναμης, ισχύς, κουράγιου. Παράδειγμα. Μετά από τους κήρυκες έχουμε τους ευαγγελιστές. Ποιοι είναι οι ευαγγελιστές? Είναι τέσσερις ευαγγελιστές, όπως το βλέπουμε στα κείμενα των Ευαγγελίων. Γνωρίζουμε ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αλλά ευαγγελιστές δεν είναι μόνο αυτοί. Ευαγγελιστές είναι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν το καλό μήνυμα. Αγγελία. Καλή αγγελία. Όποιος δίνει την αγγελία αυτή για την ύπαρξη του Θεού και για την νίκη του, αυτή που έλεγα πριν επί του θανάτου, είναι ευαγγελιστής. Και μπορεί να τον έλεγε ο καθηγητής, πώς λέγονταν ο καθηγητής της ιατρικής, ο γιατρός του Γέροντα Πορφυρίου, του Οσίου Παρφυρίου, ο Παπαζάχος, έλεγε στο Γέροντα, μα εγώ κάνω μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Δεν θέλεις Γέροντα να... πώς να πω στους φοιτητές κάτι? Κάτι να τους πω για το Θεό. Και του λέει, δεν κοινωνάς την Κυριακή? Κοινωνάω. Δεν κοινωνάς κάθε Κυριακή? Κοινωνάω συχνά. Δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Και μόνο που θα κυκλοφορείς μέσα στο πανεπιστήμιο έχοντας μέσα το Χριστό που έχεις κοινωνήσει, μόνο αυτό θα μεταδίδει τη χάρη παντού. Δεν χρειάζονται λόγια. Θυμάμαι κάτι άλλο. Συγγνώμη, επανέρχομαι για τους Αποστόλους που λέω δεν χρειάζονται λόγια. Ξέρετε τι λέει το κείμενο, το ιερό κείμενο για τους Αποστόλους? Ότι θεράπευαν πώς? Με τον ίσκιο τους, με τη σκιά τους. Από όπου πέρναγαν
Η σκιά τους έπεφτε πάνω στους ανθρώπους και γινόντουσαν θαύματα. Φοβερό, φοβερό. Καμιά φορά μας πιάνει αυτό το αίσθημα να πούμε, να πούμε, να πούμε πράγματα για να πείσουμε. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τα πολλά λόγια που πείθουν. Μία στιγμή είναι μία έκφραση που μπορεί να δει σε κάποιον άνθρωπο και να μην το ξεχάσει ποτέ. Και να σας πω κάτι. Τον ταπεινό άνθρωπο δεν τον ξεχνάς ποτέ. Αυτός που έχει πραγματική ταπείνωση. Δεν τον ξεχνάς. Γιατί γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος. Μετά από τους ευαγγελιστές μαρτύρων, τι λέει μετά, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Οι μάρτυρες ποιοι είναι? Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα σας πω ότι έχουμε μάρτυρες και στην Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωποι οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Θεό. Αλλά πολύ περισσότερο έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μάρτυρες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς τους μάρτυρες που τους χωρίζουμε σε κατηγορίες? Μεγαλομάρτυρες, ιερομάρτυρες, οσιομάρτυρες, νεομάρτυρες και τόσες άλλες κατηγορίες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς? Το μαρτύριο, το κοινό μαρτύριο, η κοινή αγάπη για τον Θεό που φτάνει μέχρι και τη θυσία. Μέχρι και τη θυσία φτάνει. Κάποτε, θυμηθείτε το αυτό καμιά φορά, ένας άνθρωπος είχε ένα λογισμό αν υπάρχει ο Θεός. Το άκουσα από έναν εφωτισμένον άνθρωπο. Αν υπάρχει ο Θεός. Λέει, με ταλαιπωρούν λογισμοί αν υπάρχει ο Θεός. Και αν όλο αυτό που έχουν στην εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν φτιάξει. Και του λέει, το απαντάει αυτός ο εφωτισμένος άνθρωπος, του λέει, άκου, αν ενώναμε το αίμα των μαρτύρων που έχουν θυσιαστεί ή αυτό που λες εσύ ότι έχει φτιαχτεί, θα κάναμε ποταμούς ολόκληρους από παιδάκια. Θυμηθείτε τα βρέφη επί του Ηρώδη και άλλα παιδάκια μικρά μάρτυρες μέχρι γέροντες στην ηλικία. Δεν θα έδιναν τη ζωή. Κοπέλες νέες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Δεν θα το έδιναν αν δεν ήταν αληθινή η πίστη. Καταλάβατε, αυτό να σας στηρίζει και εσάς. Δεν είναι ανθρώπινο το κατασκεύασμα και δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε καταστραφεί. Ακριβώς επειδή τόσους αιώνες ο Χριστός είναι στο τιμόνι, θα λέγαμε, του πλοίου αυτού, ναύς, είναι η Εκκλησία, ακριβώς γι' αυτό ζει και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τους ατελεύτους αιώνες. Και για τους μάρτυρες λοιπόν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά είναι μάρτυρες συνείδησης. Ποιοι είναι αυτοί? Εσύ, η οποία στο γραφείο σου έχεις βγάλει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας, γιατί την πιστεύεις, γιατί το θέλεις να είναι εκεί, και περνάει ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος και σε κοιτάει με ένα ταπεινωτικό ύφος, με ένα υποτιμητικό ύφος, επειδή σε βλέπει έτσι, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Είναι μαρτύριο συνείδησης. Και πολλές φορές λογαριάζεται ίδιο με το μαρτύριο του αίματος. Άλλοι χρειάστηκαν να δώσουν το αίμα τους και άλλοι δίνουν το αίμα τους καθημερινά στο γραφείο, στη δουλειά, στην οικογένεια. Ακόμα και στο δρόμο όταν κάνεις το σταυρό σου. Και στην οικογένειά σου βλέπεις ότι ο άντρας, ας πούμε, δεν πιστεύει. Η γυναίκα μπορεί να πιστεύει στο Θεό και δίνει έναν αγώνα εκείνη. Έναν αγώνα ζωής κάθε μέρα για να μην βλαστημάει εκείνος. Για να μπορέσει να βάλει μια σειρά στο σπίτι της. Να πει ότι, ας πούμε, δύο μέρες, Τετάρτη, Παρασκευή, θέλω να είναι μια νηστεία για το σπίτι μας και για τα παιδιά. Και βλέπει μια αντίδραση εκεί πέρα σε έναν άνθρωπο. Είναι ένα μαρτύριο καθημερινό. Ένα μαρτύριο καθημερινό. Και ζητάμε ενίσχυση από το Θεό και ο Θεός τη δίνει αυτή την ενίσχυση. Μάρτυρες. Και για ποιους άλλους γίνεται η Θεία Λειτουργία? Για τους ομολογητές. Ποιοι είναι οι ομολογητές? Είναι αυτοί που ομολόγησαν την πίστη. Και στους Αγίους το έχουμε δώσει και σαν επώνυμο. Μάξιμος ομολογητής, λέμε.
Γιατί ομολόγησε την πίστη, ομολόγησε την ορθή πίστη. Υπήρχαν και αιρέσεις που έλεγαν αλλότρια πράγματα για την πίστη και βρίσκεται ο άλλος και ομολογεί. Και αυτό το κάνει, επαναλαμβάνω, και ο καθένας σήμερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι των ομολογητών εγκρατευτών. Αυτοί που εγκρατεύονται, αυτοί που έχουν την εγκράτεια σε μεγάλη μέρημνα. Η εγκράτεια σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέλω. Υπάρχει εγκράτεια. Οι ασκητές, οι μοναχοί είναι πρότυπα εγκράτειας. Αλλά όχι μόνο εκείνοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι, να βαδίζουν στον δρόμο της εγκράτειας, όποιο δρόμο και αν έχουν μέσα στη ζωή τους. Και τέλος τελειώνει εδώ η ευχή με το «και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου». Και για κάθε μία ψυχή η οποία έχει πεθάνει, έχει κοιμηθεί με, και ξέραμε ότι είναι πιστή στο Θεό. Ξέρετε, λέει κάπου ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι δεν θα σωθούν αυτοί που δεν θέλουν τον Χριστό στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος δεν θα σωθεί επειδή δεν τον θέλει τον Χριστό στη ζωή του. Ο Χριστός, πώς να το πω, σαν να τον πλησιάζει και να του λέει «θέλω να έρθω, θέλω να έρθω μες στην καρδιά σου». Αλλά εσύ πρέπει να ανοίξεις από μέσα. Έχει μόνο από μέσα τρόπο για να ανοίξει η καρδιά. Δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Θέλει ο ίδιος να τον αναζητήσει. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θυμηθείτε εκεί όταν έγινε, που αναφέρει η γένεση των πρωτοπλάστων, το αμάρτημα. Όταν η Εύα πιάνει τον απαγορευμένο καρπό, δεν πάει ο Χριστός να τη χτυπήσει με το χέρι απάνω και να της πει «τι είναι αυτό που πάει να κάνεις». Τους λέει από πριν, αν θα φάτε θα πεθάνετε, και τον αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Και πόσους τέτοιους έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ήταν διώκτες του χριστιανισμού. Όχι μόνο δεν πίστευαν, διώκτες του χριστιανισμού. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει, ο Απόστολος Παύλος μάζευε πέτρες για το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Δεν έριξε. Και άλλοι οι οποίοι, τι έκαναν όλοι αυτοί, ήταν ή τους αναρνητές και άλλαξαν με τη βοήθεια του Θεού και έγιναν μετά ομολογητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μιλήσαμε σήμερα για όλες αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Σας αναμένω την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για ποιαν, για την Παναγία, για αυτήν που ακούμε κάθε φορά, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.